προσκλητήριο σε όλους τους εργαζόμενους ανέργους συνταξιούχους στην νεολαία, απίθυνε η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Σταυρούλα Παναγωπούλου Νικολάου, στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Το Εργατικό Κέντρο καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους νέους, τις νέες, να συμμετάσχουν στο αγωνιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης 9 Σεπτέμβρη, όπου είναι το Σάββατο, ώρα 6.30, μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πρέπει όλοι μαζί να υψώσουμε τη φωνή μας, να ξεσηκωθούμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, για να καταλάβουν ότι τα ψέματα τελείωσαν. Τόνισε πως η κατάσταση για τους εργαζόμενους δεν πάει άλλο. Θέλουμε εξυγίανση των επιχειρήσεων, επενδύσεις, μείωση της φορολογίας, της γραφειοκρατίας, του ΦΠΑ που έταξε ο κύριος Τσίπρας, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν και να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους. Καλούμε λοιπόν όλους στο αγωνιστικό συλλαλητήριο. Θα φύγουν πούλμαν από την εκκλησία, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, με δωρεάν μετακίνηση, όπου θα βάλει το Εργατικό Κέντρο 7.30 το πρωί το Σάββατο. Καλούμε όποιος θέλει να συμμετάσχει, που το θεωρούμε απαραίτητο, γιατί πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε, όπως είπαμε, να έρθει μαζί μας. Παράλληλα, ανέφερε πως πλέον δεν περιμένουν απολύτως τίποτα από τον Πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, θα εξαγγείλει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Για άλλη μια φορά, θα βρεθεί ανακολουθός. Δεν περιμένουμε τίποτα από τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί θεωρούμε ότι για άλλη μια φορά πρόκειται να φανεί ανακόλουθος και να μην υλοποιήσει και να μην πραγματοποιήσει τα λεγόμενά του. Όσο για το περίφημο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να μας παρουσιάσει η κυρία Χτσιόγλου και που έχει καταθέσει στη Βουλή, είναι μια σπασμωδική κίνηση της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να πω και να λαϊκίσω λίγο, να κάνουμε γαργάρα όλα τα υπόλοιπα, τις μειώσεις μισθών, τις μειώσεις συντάξεων, όλη αυτή την καταστροφή που έχει πάθει η χώρα μας. Δεν περιμένουμε τίποτα, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα όσον αφορά την αδήλωτη εργασία.